Παπα! Ωραία παιδιά! Μα είναι δυνατόν να πει κάτι δύο! Μου. Έκτακτο. Έκτακτο, τόσο Μιχάλη έκτακτο. Μου. Πάρα πολύ έκτακτο. Δεν υπάρχει πιο έκτακτο. Τι συμβαίνει. Τι λάθη, Μιχάλη μου, έχει κάνει ο Ισαΐας Ματιάμπα. Πάντε, πάλι με αυτόν, άρα το σκούρο. Ναι. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά. Δηλαδή, εσύ δεν βλέπει τώρα ακόμα. Είναι σκοτάδι ακόμα πριν. Δεν ξέρει τώρα. Τι εννοεί. Βλέπει το Ματιάμπα και λες, δεν ξέρει αν έρχεται ή αν πηγαίνει. Με στο σκοτάδι. Ξέρει αν έρχεται. Μιχάλη μου, εντάξει, μπορεί να φεύγει. Μια σκιά. Μπράβο, δεν ξέρει αυτή η σκιά αν έρχεται προ τα σένα ή αν φεύγει. Εντάξει, μην έρθει προ τα πάνω σου και τρομάξει. Τι λάθη, Μιχάλη μου, έχει κάνει ο Ισαΐας Ματιάμπα, λοιπόν. Μισό λεπτό να βάλω και το τραγούδι, το ειδικό. Καταρχήν, ότι είναι ξερόλας. Δηλαδή. Δεν είμαι άνθρωπος, Μιχάλη μου, που θεωρεί ότι πρέπει να βρίσκεται στην επικαιρότητα της showbiz. Όταν ξεκίνησαν, όλα ήταν φουσκωμένα. Ήταν μια καλή. Δεν μας νοιάζει μέσα αν αυτού είναι φουσκωμένα. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι και ψέμα. Δεν είναι άσπρο. Δεν εννοώ. Όλα αυτά τώρα. Μα δεν εννοώ εκεί κάτω. Εννοώ, Μιχάλη μου, ότι είναι φουσκωμένα γενικά. Για λέγε. Σου αρέσει η μέση να έχει αυτή την παλιά λυσιδούλα που έχει έρθει πάλι στη μόδα? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Στη μέση θα προτιμούσα να έχει στην πίσω πλευρά, λιγάκι και τη μέση τα δύο λακκουβάκια αριστερά και δεξιά. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Κοίταξε να δει λεπτομέρεια τώρα. Και πάνε κάποιες και τα μουτζουρώνουν από πάνω και βάζουν. Πώς το λένε, ζωγραφίζουν από πάνω. Κοίτα να δει. Αϊπτού και φτερά και τέτοια. Φτάνει η κορίτσια. Είδατε, κορίτσια, πώ έχει φτιάξει. Αποσπάται η προσοχή. Λες, τι αϊτό είναι αυτό. Είσαι στον τάγκα τη Λούκα τη και λε ένα αϊτό καθόταν στον ήλιο και λιαζόταν. Καλέ! Και δώστου και δώστου. Το αμάζευτο έχει. Τι γουστάρουν οι άντρε σε μια γυναίκα. Τα πάντα όλα. Ναι, αλλά συγκεκριμένα πράγματα. Για πες μας, είναι πολλά, αλλά για πες μας. Να έχουν λυγισία. Θέλουν να τη βλέπουν να δένεται κόμπος. Τους αρέσει πάρα πολύ. Καλά, όχι όμως ιδιαιτέρως να φέρουν τα πόδια στο κεφάλι, γιατί δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί? Εντάξει, να έχεις μια λυγισία, αλλά όχι. Εγώ την έχω αυτή την λυγισία. Μην είσαι σαμαϊμού. Σαμαϊμού κι εσύ, είσαι ίσα. Να έχει ξένη προφορά. Τι εννοείς? Τους αρέσει να έχει ξένη προφορά η γυναίκα. Το Λίζα Καλίτσι. Ναι, αυτό. Ποιο είναι αυτό? Θα δώσω δύο CD, παρακαλώ. Εδώ και δύο CD, Μιχάλη μου, να βρουν αυτό. Ένα CD και πολύ είναι. Δύο, γιατί? Γιατί δύο? Ένα που θα το σκεφτούν και ένα που θα τηλεφωνήσουν. Α, εντάξει. Τον έπεισα. Εγώ καιρό. Έχετε ευκαιρίες και αυτό που περιμένατε με αγωνία τώρα θα έρθει χωρίς μεγάλο κόπο, ξαφνικά και προειδοποιείτε. Έλα. Έρχεται. Είστε πολύ θετικά προσανατολισμένοι σε κάτι καινούριο. Είστε πολύ θετικά προσανατολισμένοι σε κάτι. Λυσάξατε, αφήστε με να το πω. Είστε πάντως πολύ θετικά προσανατολισμένοι σε κάτι καινούριο, αρκεί να μην αποφεύγετε τις συνεργασίες. Καλό ξεκίνημα. 9.30. Άντε και καλό βόλι. Υδροχός. Εσύ θέλεις να σου χαλάσει το υπόλοιπο της εβδομάδας? Όχι, όχι. Είμαι μια χαρά εγώ. Ζυγός. Έχετε βάλει στην άκρη κάποια πράγματα. Μα είναι εκνευριστική τώρα. Με συγχωρείς, Μαρία. Σου υπενθυμίζω αυτό το μικρόφωνο. Σε δραχμές έκανε 1.800.000. Μιχάλη μου, σπαταλάς χρήματα. Παλιά. Λοιπόν, αυτό πάει να πει ότι μαζεύει όλο τον ήχο. Εντάξει, συγγνώμη. Νόημαν. Έχετε κατά κάποιο τρόπο βρει μια διέξοδο. Μιχάλη μου, χαιρέτσο. Μα περνάει κάθε τρελή. Τι λες, καλημέρα. Τι είναι εδώ πέρα, γειτονιά? Πραγματικά. Για συνέχεια. Είναι λες και βγήκε στο μπαλκόνι και λέει: γεια σου, κυρία Νίτσα, καλημέρα. Νίτσα, τι λένε τον άλλον αδίπλα. Το βράδυ. Ναι. Ναι, Μαρία, εσύ. Ποιο είναι? Άντε πάλι. Λέει η μαμάνη να μην βάλει κάλτσα με πέδιλο στο παιδί γιατί βρέχει έξω. Θα βγάλει το παιδί με πέδιλο και κάλτσα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Βρέχει έξω, αγαπημένη. Θα γίνει χάλια το παιδί. Αγαπημένη Παναγιά, ποιος είσαι? Ακούμε, σου λέω εγώ τώρα που θα μου πει σε μένα αγαπημένη Παναγιά. Που ξέρεις και του Βοσκόπουλου το τραγούδι. Μην βάλεις πέδιλο στο παιδί και με κάλτσα γιατί είναι χάλια καταρχήν. Καταρχήν κάνει σαν Γερμανός τουρίστας, αγάπη μου. Θα τα βρέξει, θα κρυώσει και θα κάνει μπορδούλες. Εντάξει, αγάπη. Βαρβάρα, εσύ. Εγώ είμαι. Αχ, ρε Βαρβάρα. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσοξόπουλος από το ραδιόφωνο. Πες μου κάτι, έχω μια ιδέα. Θέλεις να πάμε σήμερα στον οδοντίατρο μαζί να σου κρατάω το χέρι? Ναι, γιατί όχι. Εσύ έχει έρθει κατευθείαν το κρεβάτι. Έτσι πως φαίνεται. Ποιο κρεβάτι, καλέ? Τώρα καλά. Αφού στο καναπέ κοιμάμαι. Φαίνεται ότι έχει έρθει, είσαι κρεβατάμπιλε. Κρεβατάμπιλε. Ήρθε το καημένο, έτρεξε. Με το βρακάκι κάτω είναι. Μα τι λέει. Τι έκανες χθες?
Είναι δυνατόν να σε ρωτάω. Ναι, με ρωτάς. Μιχάλη, μου χθες είχε αγώνα και έπειρα μπουρίτσες. Μπουρίτσες. Στα Εξάρχεια. Μιχάλη, μου. Σε αφήνουν εσένα να μπει στα Εξάρχεια. Ναι. Θα δώσω φωτογραφίες σε όλα τα περίπτερα τριγύρω. Δεν θα ξαναπεράσει. Τι πα είχε στα Εξάρχεια. Είχε Μιχάλη μου Ολυμπιακό Άντερλεχτ. Ναι, ναι. Πόσο κερδίσαμε. 0-3. Μπρά, το παρακολουθώ. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Είχε χαμό εχθέ με πολλέ μπουρίτσες. Ειδικά όταν έβαλε το πρώτο γκολ. Μάστα. Για κοίταξε τη μαγική. Εσύ παντρεμένα. Το ίδιο έκανα και εγώ. Τον άφησα να έβλεπα. Α, όχι, μαζί. Όχι. Εσύ στα Εξάρχεια περνά. Σε άλλη περιοχή, ναι. Πώς, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Να σου δώσω το αυτοκίνητό μου να πας μια μέρα στα Εξάρχεια. Όχι, γίνεται, Μιχάλη μου. Θα φύγω χωρίς ρόδες. Τι ώρα έχεις, αγαπητός ορολόγης. Μιχάλη μου είναι 7 και 9. Μου την έχει δώσει. Ζούμπα! Πάμε! Πάμε, παρακαλώ. Πάμε! Χόρεψε. Χωρίς γυναίκα. Έλα, αδερφέ, κάτσε εκεί. Πάμε εκεί. Έλα, δύο. Έτσι, και πάμε. Δύο. Δυνατά. Δύο. Τζακζακουτούρο. Δίνω. Δίνω πόνο. Παναγία μου. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις, αδελφέ. Σου επιτρέφω, αδελφέ. Ότι βλέπεις ότι λείπει η γυναίκα. Ναι. Θα αργήσει, θα έρθει λιγάκι πιο ύστερα. Θα έρθει λίγο. Αλλά παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά. Είμαστε καλύτερα. Γίνεται ένας χαμός, μπορώ να πω. Μέσα στο στούντιο, ναι. Μέσα στο στούντιο, ναι. Έτσι, αυτό διότι. Πώς το πω. The boys are back in town. The boys are back. The boys are back. Δεν έχουμε κορίτσι σήμερα. Δηλαδή θα έρθει πιο ύστερα. Δεν υπάρχει. Οπότε τι να τους πούμε, μπορείς να αργήσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσο θέλεις. Χαλάρωσε. Ακούστε το κήρυγμα ενός χότζα, ο οποίος απευθυνόμενος σε γυναίκες τους εξηγεί γιατί είναι καλό να τρώνε ξύλο από τους άντρες τους. Πρώτον, η γυναίκα που τη δέρνουν είναι σαν να κάνει σπορ. Τσιτώνει το πρόσωπό της και φαίνεται πιο όμορφη στον άντρα της. Άκουρε τι τους λένε. Δεύτερον, το σώμα είναι πάντα ζωντανό, γυμνασμένο και έτσι την καθιστά πάντα έτοιμη για τον άντρα της. Καλέ, αν τη δέρνεις, δεν πάμε καλά. Τρίτον, η γυναίκα που τη δέρνουν δεν έχει κυταρίτιδα. Την κακομοίρα. Και τα μαλλιά της όσο τα τραβάνε τόσο μακραίνουν. Πανέξυπνος ο Χότζας. Η γυναίκα που τη δέρνουν παραμένει πιστή στον άντρα της. Η γυναίκα που δεν τη δέρνουν στρέφει τα μάτια της σε άλλους άνδρες. Ο παράδεισος για τις γυναίκες που τους δέρνουν είναι έτοιμες. Είναι έτοιμος. Μόλις μπει μέσα θα την τουλουμιά. Τι σημαίνει. Ξανά ζούμπα! Ξανά ζούμπα! Πάμε! Άχου! Εντάξει λοιπόν! Πρεσέντε! 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 Για τον Έρβιν παίζει! Νο! Πάμε! Όλοι μαζί! Μ' αρέσει το βρεγμένο σου της Έρβιν! Είσαι πολύ σεξι, αδελφέ! Ζώδιο είναι το αφεντικό σας, ναι. Και ανάλογα με το ζώδιό του να ξέρετε τι να περιμένετε, πώς να τον χειριστείτε. Θα θέλεις να μας το πεις αυτό αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Όποτε θες εσύ, Μιχάλη, το, εσύ λοιπόν. Είσαι το αφεντικό. Για πες, by the way, για τον εγώ καιρό. Α, να σου πω για τον εγώ καιρό. Και μετά θα το πηδήξουμε αυτό. Εντάξει. Όχι, θα πούμε λίγα πράγματα. Για λέγει. Εγώ καιρός. Άκου. Ακούστε, είναι το αφεντικό, πρέπει να ξέρουμε. Εγώ καιρός είναι, ναι. Οριμάζουν γρήγορα και παραμένουν όριμοι και πειθαρχημένοι και στην υπόλοιπη ζωή τους. Αποτελούν πρότυπο υπεύθυνη συμπεριφορά και ξέρουν πώς να διοικούν κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Ο εγώ καιρός χρειάζεται να εξασκεί την προσοχή και την πειθαρχία, να βάζει κανόνες και να τους ακολουθεί. Θέλουν ανταλλάγματα για το χρόνο που επενδύουν και δεν τους νοιάζει να αποδεικνύουν πόσο πολύτιμοι είναι. Μη διανοηθείτε να υποτιμήσετε έναν εργοδότη που αντιπροσωπεύει αυτό το ζώδιο. Αν το κάνετε, ίσως να μην βρίσκετε δουλειά ούτε στον ύπνο σας. Γιατί έχει, να ξέρετε, και τρομερές διασυνδέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε. Ζήτω το αφεντικό, τον αγαπάμε! Ζήτω! Ζήτω! Σαχλαμάρι! Ζήτω! Πάμε, όπα! Ποια είναι αυτή? Όπα, Παναγία μου, η μελωδία της ευτυχίας. Εντάξει, το σώμα. Εντάξει, ποιο σώμα. Μαλλί λιγάκι από κρουστικού. Βιάσκεσαι να ενθουσιαστείς. Κόκκινο μαλλί, κόκκινο μαλλί. Δεν είναι κόκκινο μαλλί, αλλά το κόκκινο μαλλί είναι μόνο μπροστά στο μέτωπο και είναι σαν να πέρασε κάτω από οικοδομή και έφυγε. Μιχάλη μου, μα ακούει. Από πάνω. Το μίνιο. Και έχω ένα θέμα, Μιχάλη μου, που θα συζητηθεί. Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν έχω κάνει lifting. No matter if you're home. Καν καν καν.
Πριν αρχίσω αφήστε με να πω, είσαι η χειρότερη πόρνη που είναι όμορφη. Όχι, 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 πρέπει να το αφήσεις να φύγει. Δεν έπρεπε να σου το πω, αλλά το είπα. Αλλά κάποιος πρέπει να το ξέρει. Γιατί θα κλαις μέχρι να γελάς. Στο είπα. Θα κλαις μέχρι να γελάς. Μιχάλη, η Έλενα είμαι, τι κάνεις? Καλά, Έλενα. Σου έχω ετοιμάσει σετ πιτζάμες. Ωραία. Θες να σου δώσω τις γυναικείες ή τις ανδρικές? Γιατί και οι ανδρικές έχουν μια άλλη γλύκα. Το να φοράει η γυναίκα ανδρική πιτζάμα. Εντάξει, όχι. Αν και καλά, γυναικεία, γυναικεία. Εντάξει. Εντάξει. Οχ, εντάξει. Μπάζει μυαλό εσύ. Εντάξει. Με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω ιατρική. Αχ, γιατρέ μου. Δεν θα πονέσω. Φαντάζομαι. Λοιπόν, τι κλάδο θες να ακολουθήσεις όταν τελειώσεις και τα λοιπά? Δεν θα σου χρειαστεί, πιστεύω. Το σκέφτομαι. Για πες μου και θα σου πω. Γυναικολογία. Κανείς δεν ξέρει. Βοηθός του. Don't say it. Don't say it. Δώρο, ένα σετ πιζάμες. Πιζάμες. Η Μπακογιάννη. Πιζάμες. Τι ζώδιο είναι το αφεντικό σας, για να ξέρετε πώς να συμπεριφερθείτε, τι να περιμένετε. Το κεράκι είναι, το γλυκούλι. Το είπαμε, το διάβασα. Ναι. Ωπα, τι συμβαίνει? Κάποιο σε καλοπιάνει. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι? Πέμπτη. Αν κατάλαβα. Τι έγινε? Κατάλαβα. Θέλει ιταλικό και να πληρώσω. Γι' αυτό το ξεκινάει από σήμερα. Μα λέω και εγώ τι μέρα είναι και μου την πέφτει. Θα σα πω σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζώδια. Αφού κάνει teasing. Ποια είναι η αχίλιος πτέρνα του κάθε ζωδίου βάση φύλου, γιατί έχουμε άλλα για άντρες, άλλα για γυναίκες, για να μπορέσετε να το προσεγγίσετε. Εντάξει, πες μου μόνο τον εγώ καιρό, γιατί βαριέμαι να περιμένουμε μέχρι αύριο. Κοίταξε τον ανυπόμονο. Πες μου, πες. Εγώ καιρό. Θέλει ήρεμη προσέγγιση. Κάντε το να σα πάρει στα σοβαρά. Να είσαι ήρεμη, να με προσεγγίσει ήρεμα. Έτσι. Με τρομάξει. Όχι, όχι, δεν θέλει να σα τρομάξει. Είμαι ένα περιστέρι. Σιγά το περιστέρι. Σιγά, βρε Μιχάλη, και εσύ. Σιγά. Είναι λίγο δίστροπος. Μιλήστε του για τη δουλειά σας, για τη δουλειά του. Συνέχεια να τον ρωτάτε για τους στόχους του και να τον επιφημείτε. Πότε? Θέλει να σε επιφημούν συνέχεια. Πότε? Συνέχεια. Ακόμα και όταν είμαστε μαζί και σε τέτα τέτ καταστάσει. Α, γι' αυτό! Θέλει συνέχεια να σε επιφημούν. Τώρα το κατάλαβα. Δεν θυμάστε τι στην κρεβατοκάμαρα που έχω το surround system? Μα έχω κουραστεί πια. Όταν καμιά φορά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και δεν πάει καλά το κρεβάτι, δεν παίζει αυτό. Γι' αυτό μα κάνε τρεις και λίγο που το βάζει. Αυτοχειροκροτείτε. Μα είναι δυνατόν. Επιθυμώ εγώ χειροκροτήματα. Ειδικά όταν γίνεται η ολοκλήρωση. Καλά εκεί. Μουσικές. Μας ακούει, μας ακούει όλη η νομαρχία. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.